Το μεγάλο θαύμα που θα σας διηγηθώ είναι ένα γεγονός στο οποίο αναφέρονται στοιχεία και ονόματα υπαρκτά και μάλιστα από σοβαρούς και έγκριτους επιστήμονες. Το εν λόγω περιστατικό συνέβη στον πατέρα Δανιήλ Σάπικα, ο οποίος είναι κάτοικος Αθηνών, αρχιμανδρίτης και γιατρός. Το έτος 1976 αποφύτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και το έτος 1978 χειροτονήθηκε κληρικός. Το 1992 αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το ίδιο έτος εκλέγεται ενεργό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης. Μάλιστα, ο πατέρας Δανιήλ είναι και ο πρώτος ορθόδοξος κληρικός μέλος της Ακαδημίας Επιστημών, όπως αναφέρει το site Ορθοδοξία και Ελληνισμός. Στις 19 Φεβρουαρίου του έτους 2001, σε πανηγυρική εκδήλωση ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, εκπροσώπου του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και μελών της κυβέρνησης, του απονεμήθηκε πλατινένιος κότινος για τις υπηρεσίες του στον Οικουμενικό Ελληνισμό. Ακούστε τι μεγάλο θαύμα έζησε ο ίδιος, όπως το διηγείται με τα δικά του λόγια. Στις 22 Απριλίου του έτους 1994 μπήκα στο Ευγενή Διοθεραπευτήριο με 4,5 κιλά εμπίημα δεξιού ημιθωρακίου με συμπτώματα απόλυτης άπνοιας, αδυναμίας βάδισης, 40,5 πυρετό, ενώ υπέστην και διαβητικό σοκ από άγνωστη αιτιολογία. Μέσα από ένα σύννεφο έβλεπα και άκουγα τα συμβαίνοντα μέσα στο χειρουργείο και τι βάσανο μεγάλο ήταν όταν σαν γιατρός εγώ γνώριζα πολύ καλά την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόμουν. Γνώριζα ότι το ποσοστό κατάληξης, δηλαδή θανάτου μου, ήταν γύρω στο 95%. Και δεν είχα άδικο. Μάλιστα ήμουν και επίοικη στην κρίση μου, γιατί η ιατρική ομάδα που αποτελούνταν από τον Ιωάννη Μπελένη, διευθυντή του Ευαγγελισμού, τον καθηγητή Χρυσόστομο Μελισσινό, διευθυντή πνευμονολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία, και με την Ειρήνη Μπατάλη, αναισθησιολόγο, να φοβάται να μου δώσει νάρκωση για τον κίνδυνο ανακοπής λόγω του βάρους, συζητούσαν δυνατά, γιατί δεν πίστευαν ότι άκουγα τα λεγόμενά τους. Τους άκουγα λοιπόν να μου δίνουν ζωή μόνο 2%. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», έλεγαν, «γιατί οι πιθανότητες ζωής είναι ελάχιστες με ποσοστό κατάληξης 98%. Έτσι κι αλλιώς ο γιατρός καταδικασμένος είναι». Εκείνη την ώρα ένιωσα μόνος, απόλυτα μόνος. Έκανα με κόπο τον σταυρό μου και προσευχήθηκα στον προστάτη μου, τον ταξιάρχη. «Ταξιάρχη μου, Αρχάγγελε Μιχαήλ, μη με αφήνεις, μη με εγκαταλείπεις. Εσένα μόνο έχω τώρα, σε σένα εμπιστεύομαι τη ζωή μου». Ένας μεταλλικός θόρυβος διέκοψε την οαιρή προσευχή μου. Φοβήθηκα ότι με την κίνηση των χεριών μου έριξα κάποιο εργαλείο και προσπάθησα να γυρίσω το κεφάλι μου προς την κατεύθυνση από την οποία ερχόταν αυτός ο θόρυβος. Και τότε, ο Θεέ μου, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης, με την πανοπλία του και το σπαθί του στο δεξί του χέρι, στεκόταν στο πλάι μου, χαμογελαστός και ολοζώντανος. «Δανιήλ, είμαι εδώ», μου είπε. «Δεν σε εγκατέλειψα. Σε προστατεύω. Εγώ θα κάνω την εγχείρηση και εσύ θα γίνεις καλά. Μη φοβάσαι». Αυτά ήταν τα λόγια του Αρχάγγελου και καθώς μου μιλούσε, ακούβησε το ξύφος του στο στήθος μου. Σε λίγο ήρθε ο καθηγητής Μπελένης. «Ας προσευχηθούμε μαζί, πατέρα Δανιήλ», μου είπε, «και με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά». Και πράγματι πήγανε. Η εγχείρηση πέτυχε.
«Το χέρι του γιατρού που το οδηγούσε ο Αρχάγγελος και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Μου ξανάδωσε πάλι τη ζωή που είχε αρχίσει να φεύγει από μέσα μου». «Και σήμερα, όχι για πρώτη φορά, ήρθα και πάλι εδώ, στο πανελλήνιο προσκύνημα των παμεγίστων ταξιαρχών, στο μανταμάδο της Βλέσβου, για να ευχαριστήσω τον Αρχάγγελο του Θεού Μιχαήλ για τη σωτηρία που μου χάρισε». Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το τριμηνιαίο δελτίο επικοινωνίας «Ο Ταξιάρχης» του Ιερού Προσκυνήματος Ταξιαρχών Μανταμάδου της Λέσβου. Ακούστε όμως και ένα πρόσφατο θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πριν από περίπου έναν μήνα, ένα πολεμικό αεροσκάφος μας πραγματοποιούσε πτήση. Είχε πλήρωμα 2 άτομα, τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη του. Στα πολεμικά αεροσκάφη, ο κυβερνήτης κάθεται μπροστά, ενώ το κάθισμα του συγκυβερνήτη είναι από πίσω του. Καθώς πετούσαν σε μεγάλο ύψος, ξαφνικά διαπιστώθηκε βλάβη στο αεροσκάφος. Σταμάτησαν να λειτουργούν τα όργανα του σκάφους, έσβησαν όλα, οπότε το αεροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος, δηλαδή να πέφτει. Ο κυβερνήτης αμέσως ενημερώνει τον πύργο ελέγχου για αυτή τη βλάβη και παίρνει έγκριση να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο με τον γνωστό τρόπο της εκτείναξης των θέσεων. Το αεροπλάνο συνεχίζει να χάνει ύψος. Οι στιγμές είναι τραγικές. Από το ύψος που βρίσκονται πέφτουν πλέον με μεγάλη ταχύτητα και οι δυο πιλότοι συγχρονίζονται για τη στιγμή της εκτείναξης, ενώ ο κυβερνήτης αγγίζει με το δάχτυλό του το κουμπί. Ξαφνικά βλέπει μπροστά στο αεροπλάνο στον αέρα μια ανδρική φιγούρα με φτερά, ύψους 2 μέτρων και πλέον, να κρατά στο χέρι του ρομφαία. Σαστισμένος από το αναπάντεχο θέαμα, μένει ακίνητος, χωρίς να πατήσει το κουμπί. Και τότε όλα τα όργανα του αεροσκάφους επανέρχονται σε λειτουργία και αρχίζει πάλι να κερδίζει ύψος. Ο συγκυβερνήτης, μιας και δεν είχε δει τίποτα, ρωτά τον κυβερνήτη τι έγινε. «Θα σου εξηγήσω μόλις προσγειωθούμε», του απάντησε ο κυβερνήτης. Όταν έφτασαν στη βάση τους, συγκλονισμένος ο πιλότος του διηγήθηκε το όραμα του Αρχαγγέλου. Ένιωσε μέσα του ότι ήταν ο προστάτης της αεροπορίας μας, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Από τότε, όπου και αν πάει, διηγείται το θαύμα και παραγγέλνει εικόνες του Αρχαγγέλου Μιχαήλ σε μεγάλο μέγεθος, όπως τον είδε, για να στολίζει τις εκκλησίες του. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.